Υπάρχουν δύο θέματα τα οποία είναι θέματα αιχμής, όπως ξέρουμε. Το ένα θέμα είναι, το βασικό, το μεγάλο θέμα είναι ότι εσείς είχατε εξαρτήσει την οποιαδήποτε συμφωνία με μια σαφή δέσμευση των εταίρων για το χρέος. Για το τι θα γίνει. Ισχύει αυτό ή μας το αποκλείσανε χθες? Ισχύει, κύριε Οικονομέα, και είναι ένα θέμα το οποίο το βάζουμε όχι για να χρυσώσουμε το χάπι, αλλά επειδή ακριβώς θεωρούμε ότι είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα για να μπορέσει να επιληθεί ο κίνδυνος της αβεβαιότητας και να επιληθούν και μεσοπρόθεσμα όλα αυτά τα ζητήματα τα χρηματοδοτικά. Να βγούμε δηλαδή, να σπάσουμε αυτή τη λογική του σταγονόμετρου, η οποία έχει δημιουργήσει τόσα πολλά προβλήματα στη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας. Ναι, αλλά η εικόνα που έχουμε είναι ότι το αποκλείσανε χθες οι ηγέτες αυτό, ή όχι? Μέσα στη σύνοδο, πέστε μας έτσι, πώς το αντιμετωπίσανε? Ο Τσίπρας το έβαλε επιτακτικά. Πώς το αντιμετωπίσανε? Το έβαλε επιτακτικά και στη σύνοδο. Μπήκε το ζήτημα και στη συνάντηση με τους θεσμούς το πρωί. Νομίζω ότι υπάρχουν βάσιμες ελπίδες, έτσι ώστε να υπάρχει μια τέτοια διευθέτηση αυτού του ζητήματος. Και θα είναι ρητή η δήλωση, λέτε, των εταίρων μας? Αυτή τη μάχη δίνουμε. Τη μάχη τη δίνετε, δεν αμφιβάλλουμε καθόλου και την παρακολουθούμε. Αλλά το θέμα είναι ότι αν αυτοί στυλώσουν τα πόδια και δεν το δεχτούν αυτό, τι θα κάνουμε? Κοιτάξτε, είναι ζήτημα το οποίο πραγματικά πρέπει να αντιμετωπιστεί. Όσο και να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, όσο και να προσποιούμαστε ότι δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα σε σχέση με τη βιωσιμότητα του χρέους και σε σχέση με τα χρηματοδοτικά κενά τα οποία έχει να αντιμετωπίσει η ελληνική κυβέρνηση, δεν πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Και επειδή ακριβώς προτείνουμε μία λύση η οποία δεν επιβαρύνει τους Ευρωπαίους φορολογούμενους, δεν επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς των Ευρωπαϊκών Επιμήκυνση κρατών. Επιμήκυνση και μείωση επιτοκίων, ναι, ουσιαστικά. Κύριε, ακριβώς μέσω της ανταλλαγής. Κύριε Χρυσακελαρίδη, μην επιχειρηματολογείτε. Έχουμε δίκιο και καλά κάνετε και μάχεστε. Το πρόβλημα είναι ότι χθες το βράδυ δημόσια και η Μέρκελ και ο Γιούνκερ το αποκλείσαν αυτό. Ας περιμένουμε τα επόμενα. Ας περιμένουμε τα επόμενα 48 ώρα και ας περιμένουμε. Ναι, όχι, το ερώτημά μας είναι ότι αν συνεχίζουν να το αποκλείουν και δεν το δέχονται, δεν είναι κάπως έτσι στον αέρα αυτό όλο το πράγμα? Είναι σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση. Ναι. Έχει δημιουργηθεί. Κάτσε, γιατί έχω και ένα δεύτερο θέμα. Έχω και ένα δεύτερο θέμα εχμής, όπως είπαμε, το θέμα της νησιωτικότητας. Εχθές το βράδυ βγήκε χθες ο κύριος Καμένος εδώ και είπε ότι μίλησε με τον κύριο Παπάργα το βράδυ και είχε αποκλειστεί αυτό το θέμα. Από ό,τι καταλαβαίνουμε από τις ανακοινώσεις και της κυβέρνησης, το θέμα αυτό όμως δεν έχει αποκλειστεί. Μπορεί δηλαδή να καταργηθεί όντως η έκπτωση. Ο κύριος Καμένος λέει ότι θα το καταψηφίσει αυτό. Έστω και αν πέσει η κυβέρνηση. Πώς το αντιμετωπίζετε αυτό το θέμα? Κοιτάξτε, το ζήτημα της νησιωτικότητας έβαλε τακτικά χθες το βράδυ στη Σύνοδο Κορυφής ο Πρωθυπουργός. Και έβαλε αυτό το ζήτημα ακριβώς επειδή πιστεύουμε ότι υπάρχει θεμελιωμένο επιχείρημα, το επιχείρημα της νησιωτικότητας, το οποίο αναγνωρίζεται και στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συνθήκων, έτσι ώστε να διατηρηθεί η εξαίρεση, το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ στα νησιά. Και ειλικρινά νομίζουμε ότι υπάρχει βάση και υπάρχουν ελπίδες, σημαντικότατες ελπίδες, να μπορέσουμε να αποφύγουμε αυτή την εξέλιξη. Του έβαλε το θέμα ο Πρωθυπουργός? Τι αντιμετώπιση βρήκε? Μπήκε διτακτικά το θέμα, ακριβώς επειδή υπάρχουν θεμελιωμένα επιχειρήματα, είναι μια θέση η οποία νομίζουμε ότι μπορεί να περάσει και να γίνει και πολιτική. Να μας δείξουν ισοδύναμα πιθανώς γι' αυτό, κύριε Υπουργέ. Αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Εγώ δεν έχω θέμα. Να... Ναι, ολοκλήρωστε. Όχι, λέω, μπορεί να βρεθούν ισοδύναμα. Μπορεί και να μην είστε και υποχρεωμένοι να βρεθούν ισοδύναμα σε σχέση με αυτό το μέτρο. Δίνεται όμως μία εικόνα, κύριε Σακελαρίδη, λέτε ότι δίνεται μάχη και το πιστεύουμε απολύτως, βέβαια, και καλά κάνετε και δίνετε μάχη και για τα τρόφιμα, για το ΦΠΑ να μην πάρει στο 23% κλπ. Εάν δεν περάσει, δεν έχει ευτυχή κατάληξη αυτή η μάχη, όπως και οι κάποιες άλλες που λέμε. Θέλω να πείτε ειλικρινά, ανησυχεί η κυβέρνηση ότι αν θα περάσει, θα περάσει αυτή η συμφωνία από τη Βουλή? Ρωτήθηκε και ο Τσίπρας από τη Λαγκάρντ, βέβαια, χτες. Ήδη χτες οι βουλευτές σας, μερικοί βουλευτές σας, αρχίσαν τις δηλώσεις, που για μένα είναι προώρο και άσχημο τώρα τέτοια ώρα η διαπραγμάτευση. Αλλά πάση περιπτώσει, αυτή είναι δική μου άποψη. Εσείς ανησυχείτε? Κοιτάξτε, εγώ αντιλαμβάνομαι απολύτως
τις όποιες αντιδράσεις υπάρχουν από βουλευτές. Αλλά αυτό που θα ήθελα να διαβεβαιώσω και είναι ότι αυτό θα πρέπει πρώτα να γίνει και ύστερα από αναλυτική ενημέρωση. Βέβαια, και να δούμε και τις αρμόδια όργανα. Και θα πρέπει ακριβώς και να γίνει και αναλυτική ενημέρωση στα αρμόδια όργανα. Ότι η βασική κατεύθυνση αυτής της συμφωνίας και των μέτρων τα οποία λαμβάνονται είναι να υπάρχει μια αναπροσαρμογή των βαρών σε σχέση με αυτούς οι οποίοι πλήρωναν όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα να πληρώσουν. Να διασφαλίζεται δηλαδή η κοινωνική δικαιοσύνη. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, όποιος δει αναλυτικά τα μέτρα τα οποία προτείνονται, θα δει ότι είναι μέτρα τα οποία αφορούν κυρίως τα μεγαλύτερα εισοδήματα, έτσι ώστε να υπάρχει ελάφρυνση στα χαμηλότερα εισοδήματα. Να υποθέσω, υποθέσω πάντως, κύριε Υπουργέ, ότι θα, στην ψήφιση του νομοσχεδίου ή των νομοσχεδίων, η κυβέρνηση θα δώσει χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, αν δεν έχει σίγουρα την κοινοβουλευτική, την κυβερνητική πλειοψηφία των βουλευτών, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να παραμείνει στην κυβέρνηση. Άρα προφανώς. Δηλαδή, εάν μερικοί βουλευτές δικοί σας, αν λέμε τώρα, δεν ψηφίσουν, αλλά ψηφίσουν όλοι οι άλλοι, οι υπόλοιποι, η Νέα Δημοκρατία, το ποτάμι, πάλι υπάρχει θέμα, έτσι, αυτό εννοείται. Ότι χάνετε τη δηλωμένη, λέει. Ναι. Χάνετε τη δηλωμένη των κομμάτων τα οποία στηρίζουν την κυβέρνηση. Άρα θα δώσετε χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνη και η κομματική πειθαρχία θεωρείται αυτονόητη σε αυτό το νομοσχέδιο, μιλάω. Νομίζω ότι υπάρχει προσωπική ευθύνη του κάθε βουλευτή, ο οποίος αναγνωρίζει και αντιλαμβάνεται όχι την κρισιμότητα των στιγμών, αλλά και την κρισιμότητα του όλου εγχειρήματος. Ότι αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να φέρουμε μια συμφωνία που να βάζει και το ζήτημα των εργασιακών σχέσεων. Και εκεί πραγματικά έχουμε δώσει πολύ σκληρή μάχη. Προσπαθεί να μην φίξει επαγγέλματα τα οποία θα μπορούσαν πραγματικά να αντιμετωπίσουν πολύ σκληρές συνθήκες αν περνούσαν συγκεκριμένες πολιτικές, αλλά ταυτόχρονα προσπαθούμε όμως να φέρουμε προτάσεις σε συνεργασία με τον ΟΣΑ, οι οποίες να αντιμετωπίζουν ζητήματα ανταγωνισμού έτσι ώστε να χτυπηθούν τα ολιγοπόλια και τα μονοπόλια. Είναι μια συμφωνία η οποία έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που πραγματικά προστατεύει συντάξεις, προστατεύει μισθούς, προστατεύει το κοινωνικό κράτος, δεν φύγει το πραγματικό εισόδημα μέσα από μια σειρά από μέτρα τα οποία πραγματικά που αποτελούσαν οδοστοτήρα για το πραγματικό εισόδημα συγκεκριμένων κοινωνικών κατηγοριών. Έχει λοιπόν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά αυτή η συμφωνία, Υπουργέ, μαζί με τη μάχη που δίνουμε για το χρέος. Κύριε Υπουργέ, τα άπειρα λεφτά τα οποία πρέπει να μαζέψει το κράτος από φόρους δεν τα πληρώνουν μόνο οι πλούσιοι. Mm-hmm. Δεν τα πληρώνουν μόνο οι πλούσιοι. Κοιτάξτε, δεν έχω ψευδέ. Δεν προσπαθώ να σας πω. Ναι, μπορεί να πληρώνουν ή να κληθούν να πληρώσουν περισσότερα οι πλούσιοι, αλλά τα πληρώνουν και οι φτωχοί. Θα μπορούσαν να πληρώνουν ακόμα περισσότερα. Αυτό να πληρώνουν όλοι ακόμα περισσότερα, εάν ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος ήταν στο 3%. Αυτή τη στιγμή, μόνο με τη μείωση από το 3% στο 1%, υπάρχει μια μείωση των απαιτούμενων ποσών κατά 3,6 δισεκατομμύρια. Αυτή η συμφωνία, κύριε Υπουργέ, είναι η συμφωνία που επιδιώκετε εσείς οριστική? Δηλαδή, πόσα χρήματα διεκδικούμε και για πόσο θα μας πάρει αυτή η συμφωνία? Είναι παράταση, εξάμηνη, εννιάμηνη που ακούμε? Θα υπάρχουν χρήματα για την πραγματική οικονομία ή θα είναι μόνο για να πάρουμε τα χρήματα να πληρώσουμε τους ξένους? Ακριβώς γι' αυτό δίνουμε αυτή τη μάχη της χρηματοδότησης. Ποιος είναι ο στόχος? Ποσοτικά μπορείτε να μου πείτε ποιος είναι ο στόχος? Κοιτάξτε, η πρόταση που έχουμε κάνει εμείς είναι στην ουσία για ανταλλαγή των ομολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με του ESN, το οποίο είναι συνολικά 27 δισεκατομμύρια, εκ των οποίων τα 8,9, αν δεν κάνω λάθος, λήγουν μέχρι τον Μάρτιο του 2016. Αυτό στην ουσία δημιουργεί τέτοιες συνθήκες έτσι ώστε αυτά τα χρηματικά ποσά να μεταφέρονται μετά το 2022. Ο στόχος επίσης είναι να υπάρχει μια αύξηση του ορίου των έντοπων τσέπων και των γραμματείων από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ώστε να μπορέσουμε να ανασάνουμε. Έτσι ώστε να δοθεί άμεση ρευστότητα, βραχυπρόθεσμη ρευστότητα και να μπορέσουμε έτσι να αποπληρώσουμε και το εσωτερικό χρέος το οποίο έχει συσσωρευτεί. Και να μπορέσουμε προφανώς να πάρουμε και τις υπόλοιπες δόσεις από τον ESM. Ναι. Κύριε Σακελαρίδη, για να μην σας κουράζουμε γιατί είσαστε εξαντλημένος όλη τη νύχτα, τελευταία ερώτηση. Δεδομένου του κατεπήγοντος αυτής της συμφωνίας, διότι έχουμε και ένα deadline που λέγει 30 Ιουνίου,
Έχει αποφασίσει η κυβέρνηση τι θα κάνει, θα το φέρει με ένα άρθρο στη Βουλή με τη διαδικασία του κατεπήγοντος να ψηφιστεί. Και πάντως πριν από την Τρίτη 29, πώς έχει ο μήνας. Σίγουρα το χρονικό διάστημα είναι προσδιορισμένο. Ότι πρέπει να έχει ψηφιστεί πριν από τις 30 Ιουνίου. Άρα δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Άρα μιλάμε για ένα νόμο, ένα άρθρο. Δεν θέλω να προσδιορίσω ακριβώς τη διαδικασία. Θα περιμένω την κυβέρνηση να ανακοινώσει και να αποφασίσει μάλλον τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει αυτό. Πάντως στο χρονικό διάστημα είναι προσδιορισμένο. Και πάντως πρέπει να γίνει πριν από τις 30, πριν από την Τρίτη. Δεν έχετε περιθώρια. Μια ερώτηση αν μου πείτε, Γιώργο. Θα στείλουμε αίτημα παράτασης όπως μας ζητήθηκαν από τους Γερμανούς για να πάει στα κοινοβούλια. Θα αιτηθούμε εμείς παράταση. Παράτασεως. Κοιτάξτε, η παράταση, γιατί στην ουσία εδώ που έχουμε φτάσει υπάρχει. Το ζήτημα είναι αν θα υπάρχει παράταση και τι είδους παράταση θα είναι αυτή. Για εμάς το σημαντικό είναι το ζήτημα αυτή η συμφωνία, εάν δίνει παράταση σε αυτό το πρόγραμμα το οποίο υπάρχει μέχρι τώρα, να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που να επιλύει και το χρηματοδοτικό ζήτημα. Γιατί αυτό, η παράταση αυτού του προγράμματος χωρίς επίλυση του χρηματοδοτικού προβλήματος στην ουσία ανακυκλώνει τα υπάρχοντα προβλήματα. Άρα αν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά θα το ευελικηθούμε. Ναι. Θα υποβάλουμε το αίτημα. Καταλαβαίνω. Αν έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά που θέλουμε εμείς. Ναι. Δηλαδή, ναι. Αν υπάρχουν αυτά τα χαρακτηριστικά νομίζω ότι στην ουσία αλλάζει και ο χαρακτήρας του προγράμματος υποπαράταση. Ναι. Για να μην χαλάσουμε την παράδοση, θα σας κάνω και μια φιλοσοφική και πολιτική ερώτηση στο τέλος, κύριε Σακελαρίδη. Αισθανθήκατε την ανάγκη χθες η κυβέρνηση να βγάλει μια ανακοίνωση που να λέει ότι αυτά τα μέτρα που προτείνουμε και αυτή η συμφωνία είναι μακριά από το πρόγραμμά μας. Και δίκιο έχει βέβαια, γιατί πόσο μακριά λέτε εσείς, μέτρα, χιλιόμετρα, πόσο μακριά από το πρόγραμμά σας είναι όλη αυτή η ιστορία. Δεν είναι, κοιτάξτε να δείτε. Δεν είναι ως σε σχέση με το. Σίγουρα κάτω από άλλες συνθήκες, οι μεταρρυθμίσεις που θα έκανε η ελληνική κυβέρνηση θα ήταν άλλου χαρακτήρα. Όμως, σε κάθε περίπτωση, ο προσανατολισμός αυτών των μέτρων, η αναδιανομή των βαρών, η μάχη που έχουμε δώσει, η οποία πιστέψτε μου είναι πάρα πολύ δύσκολη και γίνεται κάτω από πολύ σκληρές συνθήκες. Κανείς δεν το αφήνει. Να σώσουμε εισοδήματα. Είτε αυτά είναι συντάξεις, είτε είναι μισθοί, είτε έχουν να κάνουν με τα εργασιακά, είτε έχουν να κάνουν με την επιβάρυνση της ανταγωνιστικότητας μέσα από την αύξηση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αυτά που έχουμε καταφέρει να γλιτώσουμε είναι πραγματικά, νομίζω, πολύ μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης και θα συνεχιστεί αυτή η διαπραγμάτευση έτσι ώστε να μην υπάρχουν, να μην ικανοποιηθούν άλλες παράλογες απαιτήσεις. Το κρίσιμο θέμα είναι αν θα καταφέρετε να βάλετε τίποτα για το χρέος μέσα καμία πρόβληση. Αν δεν το βάλετε αυτό. Και τα χρήματα για την πραγματική οικονομία επίσης. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Τα θεωρώ σημαντικά οπωσδήποτε και τα δύο αυτά που είπατε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Υπουργέ, ευχαριστούμε. Καλημέρα. Λοιπόν.